Κάποτε ένας άρρωστος έχασε την υπομονή του και φώναζε προς τον Κύριο ζητώντας να τον απαλλάξει από τους φρικτούς πόνους. Του παρουσιάζεται τότε ένας άγγελος και του λέει: «Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε την προσευχή σου και θα κάνει το αίτημά σου. Με τον όρο όμως, αντί ένα χρόνο ζωής με βάσανα στη γη, με τα οποία κάθε άνθρωπος καθαρίζεται από την αμαρτία, με τα βάσανα, αυτό να τα δεχόμαστε, θα δεχθείς να περάσεις 3 ώρες στην κόλαση». Για να μην βασανίζεσαι ένα χρόνο με τις αρρώστιες σου, να δεχθείς να περάσεις 3 ώρες στην κόλαση. Γι' αυτό δοκίμασε, αν θέλεις, μόνο για 3 ώρες. Και μετά τις προσευχές της Αγίας, και μετά με τις προσευχές της Αγίας Εκκλησίας θα σωθείς. Ο άρρωστος σκέφτηκε: «Ένας χρόνος βάσανα στη γη είναι πολύ μακρύς. Καλύτερα να κάνω υπομονή 3 ώρες παρά ένα χρόνο». «Συμφωνώ για 3 ώρες στην κόλαση», είπε στον άγγελο. Ο άγγελος τότε πήρε απαλά στα χέρια του την ψυχή του, την άφησε στην κόλαση και απομακρύθηκε λέγοντας: «Μετά 3 ώρες θα επιστρέψω». Το παντοτινό σκοτάδι που κυριαρχούσε εκεί, οι φωνές των κολασμένων που έφταναν στα αυτιά του και η άγρια όψη τους, όλα αυτά προξενούσαν στον δυστυχισμένο φοβερό τρόμο και λύπη. Μόνο τα φλογισμένα μάτια των δαιμόνων φαίνονταν μέσα στο σκοτάδι, έτοιμο να τον σπαράξουν. Άρχισε λοιπόν να τρέμει ο ταλέπορος και να φωνάζει, αλλά στις φωνές και στις κραυγές του απαντούσε μόνο η άβυσσος. Του φαινόταν πως ολόκληροι αιώνες βάσανα είχε περάσει και από στιγμή σε στιγμή περίμενα να έλθει προς αυτόν ο άγγελος, αλλά αυτό δεν γινόταν. Αλλά να, που η γλυκιά λάμψη του αγγέλου φάνηκε στην άβυσσο. Με παραδεισένιο χαμόγελο στάθηκε πάνω από τον βασανισμένο και τον ρώτησε: «Πώς είσαι, άνθρωπε?» «Δεν πίστευα πως και στους αγγέλους μπορούσε να υπάρχει ψέμα», απάντησε. Ψιθύρισε με σβησμένη φωνή ο βασανισμένος: «Υποσχέθηκες να με πάρεις από εδώ μετά από 3 ώρες. Και από τότε πέρασαν χρόνια ολόκληροι, αιώνες μου φαίνεται πως πέρασαν και με άφησες μέσα στα βάσανα». «Ευλογημένε, τι χρόνια, τι αιώνες», είπε έκπληκτος ο άγγελος, «μόνο 1 ώρα έχει περάσει, ούτε 3 ώρες. Μόνο 1 ώρα έχει περάσει από τότε που έφυγα και πρέπει να μείνεις εδώ ακόμη 2 ώρες. 2 ώρες δεν μπορώ να βαστάξω. Αν είναι θέλημα Κυρίου, σε εικετεύω, πάρε με από εδώ. Καλύτερα στη γη να υποφέρω χρόνια μέχρι την ημέρα της κρίσεως τα βάσανα, μόνο βγάλε με από την κόλαση». «Καλά», απάντησε ο άγγελος, «ο καλός Θεός σαν φιλόστρογος πατέρας θα σε ελεήσει». Με αυτά τα λόγια ανοίγει τα μάτια του και βλέπει πως όπως και πριν βρισκόταν στο κρεβάτι της αρρώστιας.